Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κακός από τα στελέχη του Μηχανικού Εθνικού Αστέρα. Χρήστο, μετά από ένα παιχνίδι αρκετά έντονο, ειδικά στο τέλος που υπήρχαν δύσκολες φάσεις και για το διαιτητή αλλά και για να έρθει αυτή η ισοφάση που θέλατε σε όλο το μάτς, 1-1 πέρα στην Διάνα Ηλιούπολης, η σκέψη σου που μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο μήχρονο για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το περιμέναμε όλη την ομάδα. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Ατυχήσαμε επειδή προηγήθηκε η Διάνα με ένα γρήγορο γκολ στην αρχή του αγώνα. Αλλά μετά πιστεύω βρήκαμε τα πατήματά μας και είχαμε σίγουρα τις ευκαιρίες μας όπως δείξαμε. Είχατε και ένα παιχνίδι κυπέλου ενδιάμεσα, αυτό κάπως σας αποσυντώνησε, ώστε να έχετε και μια έτσι διπλή υποχρέωση και παράλληλα και ένα σκάουτινγκ για να υλοποιήσετε ένα πλάνο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Σίγουρα δεν το θεωρώ ότι μας δυσκόλεψε. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα και την προηγούμενη εβδομάδα με καλές προπονήσεις. Αυτό. Μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε κάπω τι ισορροπίε, ειδικά από τη δική σου τη μεριά. Πίεσε η ομάδα σου στο, από τα λεπτά. Πιστεύει ότι θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι καλύτερο νωρίτερα, γιατί θα είστε τι καθυστερήσει για να πετύχετε ένα γκολ το οποίο ήρθε και από, μετά από πάρα πολύ πίεση και από πολλέ κόντρε. Σίγουρα, όποιο μπαίνει στο γήπεδο πρέπει να δίνει το καλύτερο του εαυτό, να βοηθάει την ομάδα του, να ανεβάζει την ένταση γιατί μπαίνει ξεκούραστο. Σίγουρα είχαμε τι ευκαιρίε μα και εγώ και άλλα παιδιά να, κάνουμε, να βάλουμε ένα γκολ πριν φτάσουμε στο 80-85, όπου γίνεται πολύ πιο πιεστικό. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Και δεν θα μπορώ να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη Διάνα. Μετά από μια χρονιά πέρυσι, η οποία ήταν ιστορική για το σύλλογο, πήγε στον τελικό του κυπέλου ΕΠΣΑ. Εσύ, για πρώτη φορά αντίπαλος, πώς την είδες και πώς ένιωσες κιόλας? Σίγουρα ένιωσα κάπως έτσι ιδιαίτερα. Ξέρω αρκετά παιδιά, τη μισή ομάδα τουλάχιστον και παραπάνω. Αλλά εντάξει, αυτό δεν πάβει να κοιτάω πάντα τη δικιά μου ομάδα και κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Ωραία, και τώρα ένα σχόλιο σχετικά με τον πρώτο γύρο που τελειώνει. Υπάρχουν βέβαια αγωνιστικές, αλλά πάμε τώρα στη διακοπή. Και πώς πρέπει η ομάδα σας να συνεχίσει το δεύτερο γύρο να φτάσει στο στόχο της, που είναι η κορυφή? Σίγουρα θα κοιτάξουμε να βελτιωθούμε. Έχουμε πολλά στοιχεία να βελτιώσουμε ακόμα. Είμαστε καλύτεροι, πιστεύω, από αυτό που δείχνουμε στα παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τελειώσει το γύρο πρώτη. Οπότε αυτό είναι σίγουρα ένα καλό σημάδι ότι κάτι κάνουμε καλά. Ωραία, λοιπόν, αυτό ήταν ο Χρήστος Κακός από τα νερά στελέχη και από ηλικία κιόλας στον Μηχανικό Εθνικό Αστέρα. Το ευχόμαστε το καλύτερο και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της σεζόν και καλές γιορτές. Επίσης, καλή συνέχεια.